αυτά που ακούς από τους γύρω σου, ακόμα και το πρόβλημα να μην είναι μεγάλο, που ο καθένας ξέρει για τον εαυτό του τι είναι μεγάλο, τι όχι. Θα σας πω εγώ προσωπικό βίωμα που με βλέπετε, με θεωρείτε μια κοπέλα που είμαι αδύνατη, αδύνατη ή στα κιλά μου κανονικά. Το τι πίεση έχω τραβήξει, γιατί οι τραγουδίστρες πρέπει να είναι ένα συγκεκριμένο πρότυπο όταν ανεβαίνουν στη σκηνή, που η σκηνή και όλα τα διωγγώνει και πρέπει να είσαι και πιο μαζεμένη. Ταυτίστηκα, τέλος πάντων, είναι κάτι. Δεν είχαν πει ότι πρέπει να είσαι. Καλή πλάκα μου, κάνετε επιχειρηματίες. Όχι μόνο αυτό. Ακόμα και τώρα. Εγώ πέρσι πήρα 5 κιλά με το που ξεκίνησε η εκπομπή. Έτρωγα τα φαγητά του Σταύρου, σιγά μην τα αφήσω. 5 κιλά. Για αυτά τα 5 κιλά, τι μηνύματα στέλνα. Καλά, πέρα από το ότι ρωτούσαν, είσαι έγκυος, ή ξέρετε με το καλό το παιδάκι και αυτά. Άλλοι λέγανε, μου πήρεσε, τρως. Το κλείσει. Καλά, εγώ πήρα 15. Καλά. Αλλά το θέμα είναι. Σου. Εμένα, παιδιά μου, στείλανε συνέχεια και στο σπίτι βέβαια. Το βράδυ. Τα συζητούσαμε γιατί ξέρεις, υποσυνείδητα πηγαίναμε το βράδυ να φάμε κάτι και ήμασταν στεναχωρημένοι και δύο. Ξέρεις σε ποιο σημείο τώρα μου κάνει το κλικ. Γιατί είπε ότι πήρε συγκεκριμένα χάπια για να του κοπεί όρεξη. Βέβαια. Υπάρχουν όντως συγκεκριμένα χάπια. Έχω πάρει χάπι 3 μέρες και με έφερε τέτοια στεναχώρια. Πήγαινα, θα σας το πω τώρα τελείως ειλικρινά, αφού τα λέμε, στεναχωριέμαι πολύ που μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ξέρω ότι τώρα το σπίτι θα με μουτζώνει κιόλας κόσμος, αν είναι δυνατόν. Έχω πάει το παιδί μου στο κολυμβητήριο και συζητάω με την άλλη μαμά, η οποία μου λέει χαρούμενα πράγματα και της είπα, της το εμπιστεύτηκα, της λέω να σου πω κάτι, δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Είμαι σε μια φάση, πήρα ένα χάπι που κόβει την όρεξη γιατί έχω ξεφύγει και φαίνεται αυτό το πράγμα και μου στέλνουν μηνύματα και μου τη λένε και με έχει πιάσει κάτι σαν να έχω μια στεναχώρια, κάτι να με τραβάει προς τα κάτω. Και την ίδια στιγμή το συζητήσαμε και μιλήσαμε. Με πήρε τηλέφωνο κλαίγοντας. Πολύ καλά κάνεις και το λες. Πλειασμό 10 χρόνια.